Η αλήθεια είναι ότι δεχτήκατε κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη δήλωση. Εμπόριο ελπίδας, ναι, σας λένε. Αν κατάλαβα καλά, εσείς όμως περιγράφετε, ουσιαστικά αποκαλύψατε το χρονοδιάγραμμα που έχει η Κομισιόν για την παραγωγή του εμβολίου και τη διάθεσή του. Αν δηλαδή το Νοέμβρη είναι έτοιμο το εμβόλιο, περάσει στο τέταρτο επίπεδο, θα πάρουμε 700.000 δόσεις το Δεκέμβρη. Υπάρχει το αν, είναι κάτι βέβαιο δηλαδή. Σωστά το αναλύετε. Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσέχω πάρα πολύ και μετράω πάρα πολύ τα λόγια μου γενικώς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι μια τεράστια κρίση δημόσιας υγείας. Και φυσικά ο κόσμος πρέπει να έχει χειροπιαστά και να βλέπει την ελπίδα μπροστά του. Και προφανώς είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την Ευρώπη, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή κατάκτηση, μια που θα διανεμηθεί από κοινού σε όλες τις χώρες ανάλογα με τον αλγόριθμο και τον πληθυσμό τους. Η δήλωση που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι, η κυρία Ούρσουλα Βαν ντερ Λάιεν, για την πολύ μεγάλη επιτυχία της Ευρώπης να εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια συν άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις από το εμβόλιο, το οποίο φαίνεται θα είναι πρώτο στη σειρά μεταξύ άλλων, το εμβόλιο της Οξφόρδης με την Άστρα Ζένεκα. Που εφόσον, και το εξήγησα χθες, ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σωστά και στην τέταρτη φάση, θα αρχίσει να διανέμεται όπως είχε ανακοινώσει, αν θυμάστε, και η Ευρωπαϊκή Επίτροπος η κυρία Κυριακίδου, εκτίμησε ότι θα υπάρχει εμβόλιο στο τέλος του 20, αρχές του 21. Αυτό είπα και εξήγησα, και τις δόσεις ανάλογα με τους μήνες που θα ξεκινήσουν, αν όλα πάνε καλά, το Δεκέμβρη, το Γενάρη, και θα ολοκληρωθούν σε 7 μήνες. Τώρα, κοιτάξτε, θέλω να πω ότι είδα στην πρώτη φάση της πανδημίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ενισχύσαμε και το στηρίξαμε όλοι. Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, οι επιστήμονες που επέλεξα, 28 εξαιρετικοί άνθρωποι που μας συμβουλεύουν καθημερινά για την πορεία της νόσου και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, η ελληνική κοινωνία και η αξιωματική αντιπολίτευση σε ένα μεγάλο ποσοστό της και τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, ότι όλοι μαζί προασπίσαμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπω ότι στο δεύτερο κύκλο της διαδρομής, και απευθύνομαι σε κάποια τρόλ του διαδικτύου και την αξιωματική αντιπολίτευση, όχι στο σύνολό της, βλέπω μια τάση και μια προσπάθεια μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Με θλίβει αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, μικροπολιτική εκμετάλλευση μιας πανδημίας, μιας σοβαρής κατάστασης δημόσιας υγείας, στην οποία όλοι προσπαθούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και το καταφέραμε μέχρι τώρα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι μάλλον μια θλιβερή αντιμετώπιση που δεν έχει να κάνει με τον Υπουργό Υγείας. Δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση, έχει να κάνει με τους πολίτες και τη χώρα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κύμα της πανδημίας αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο εξαιρετικό, θα έλεγα. Αυτό δεν είναι πολιτικό σχόλιο. Είναι τα δεδομένα, το πιστώνεστε αυτό εσείς προσωπικά, έτσι. Εσείς το Υπουργός που το χειριστήκατε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο πλέον, το οποίο είστε στις επάλξεις και πάλι βλέπουμε να έχετε καθημερινή παρουσία, έχετε βγει μπροστά, όπως λέμε. Να το πω έτσι λαϊκά, στο συγκεκριμένο θέμα. Σας ανησυχεί όμως, παραδείγματος χάρη, ο αριθμός που ακούσαμε χθες, το 269. Για μας. Ευχαριστώ που μου κάνετε την ερώτηση. Είναι σημαντική. Από την αρχή. Ναι. Σημαντική ερώτηση. Αυτό είμαστε είναι πάλι. Το... Είμαστε ξανά υπουργέ στην αρχή. Πάλι από την αρχή. Είναι σημαντική ερώτηση. Ακούστε. Πρώτα απ' όλα, τι βλέπουμε, και αυτό καταμαρτυρά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υπάρχουν ηλικίες από 20 έως 40 περίπου, που υπερμεταδίδουν τον ιό, που έχουν τον ιό ασυμπτωματικά οι πιο πολλοί συνάνθρωποι μας αυτές τις ηλικίες, που είναι υπερκινητικοί αυτήν την εποχή, θυμίζω διακοπές, διασκέδαση, χαλάρωση. Εξήγησα την πρώτη στιγμή και εξηγήσαμε ότι είναι φύση αδύνατο. Σε καμία κοινωνία δεν μπορεί να κρατήσει κλειδωμένου ανθρώπου για πάντα στο σπίτι του. Αυτό ισχύει μόνο στην Ελλάδα? Όχι. Ισχύει στην Ελλάδα σε έναν βαθμό, και σε πολύ περισσότερο και μεγαλύτερο βαθμό ισχύει σε όλες τις άλλες χώρες. Το βλέπουμε παντού και μας ανησυχεί αυτό. Άρα η προσπάθεια γίνεται προς αυτούς τους ανθρώπους, και θέλω να σας ευχαριστήσω που τονίσατε πριν το παράδειγμα ενός εξαιρετικού αθλητή, γλυκού παιδιού, ναι, πρωταθλητή και πολύ γενναίου ανθρώπου, του Στέφανου Τσιτσιπά, που είχε το θάρρος να μιλήσει στους συνανθρώπους μας, στους ανθρώπους της ηλικίας του και στους πιο νέους ενδεχομένως, με το δικό του τρόπο, και να μεταφέρει ένα μήνυμα το οποίο επαναλαμβάνω. Ξέρετε, όλα αυτά θα περάσουν, θα προχωρήσουν, θα τα καταφέρει η χώρα, θα τα καταφέρουμε όλοι αν προσέξουμε και είμαστε σοβαροί. Ξέρετε, θα μείνει ακόμα και η μία παραπάνω ανθρώπινη ζωή που προσπαθήσαμε και μπορέσαμε να σώσουμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συντάσσονται με αυτό, λοιπόν, προσφέρουν πολύ μεγάλη υπηρεσία στη χώρα και στους συνανθρώπους τους, γιατί το νόημα είναι αυτό. Αυτό είναι και το νόημα του Υπουργείου Υγείας, αυτό είναι και το νόημα της προσπάθειάς μας. Εγώ θέλω να επιμείνω, συγγνώμη, στο θέμα του εμβολίου και στην πολιτική προέκταση που πήρε από χθες η δήλωσή σας.
να καταλάβω το εξής. Η κριτική που σας ασκήθηκε είναι ότι μπορεί να δίνετε έτσι την ψευδαίσθηση πως, ρε παιδί μου, υπάρχει ημερομηνία λήξη το πρόβλημα. Ότι δηλαδή, τώρα μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο είναι και τελειώσαμε. Και άρα αυτό να προκαλέσει χαλάρωση στην πραγματικότητα. Το αντίθετο ακριβώς. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει. Ακούστε, ο άνθρωπος ζει και κινείται με την ελπίδα. Αν θέλετε να έχουμε ένα λαό απογοητευμένο και τους ανθρώπους του στο καναβάτσο, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Τι δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι μήνες ακόμα. Γίνονται πολλές προσπάθειες για να ανακαλυφθεί το εμβόλιο. Από κάποιες εταιρείες είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Ελάτε να κάνουμε την προσπάθειά μας για αυτούς τους μήνες οι οποίοι απομένουν, αυτό το χρόνο ο οποίος απομένει. Να φοράμε τις μάσκες μας. Να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Να τηρούμε την υγιεινή των χεριών μας. Να σεβόμαστε τις ευπαθείς ομάδες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τους αγαπάμε και δεν θέλουμε να τους κάνουμε έστω και άθελά μας ζημιά. Να τα καταφέρουμε όλοι μαζί όπως τα καταφέραμε και στον πρώτο κύκλο. Άρα λοιπόν το μήνυμα και το νόημα είναι αυτό. Είναι αυτό. Βεβαίως η επιστήμη προχωρά, προσπαθεί, συντάσσεται με τον άνθρωπο και εμείς πρέπει αυτό να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Πώς, όχι να αμελούμε τις υποχρεώσεις μας, όχι να μην προσέχουμε τους εαυτούς μας, το αντίθετο. Ξέρετε, είπε ο Ηλίας ο Μόσχαλος και το άκουσα χτες και μου αρέσει ότι όπως μάθαμε να χρησιμοποιούμε τη ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα, που είναι σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή, έτσι όταν κυκλοφορούμε αυτή την εποχή με τον κορονοϊό, πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τη μάσκα μας. Λοιπόν, μάσκα, μάσκα και μάσκα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην αρχή όμως δεν φωνάζεται πολύ και ακόμα και στις τηλεοπτικές ενημερώσεις του Τσιόδρα, με τον οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι είστε πάρα πολύ στενοί συνεργάτες, για να μην πω περούσατε 24 ώρα μαζί και περνάμε τους πρώτους μήνες και περνάτε ακόμη. Και πάλι ακούστηκε η κριτική ότι υπήρξαν παλινοδίες μπρος-πίσω, ναι, μάσκα, όχι ακριβώς αυτή η μάσκα, άλλη μάσκα. Ενώ τώρα λέτε όλη μάσκα και παντού ανεξαρτήτως μάσκας. Όλη μάσκα λέτε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η κριτική είναι θεμητή και η κριτική πρέπει να γίνεται. Και εδώ είμαστε μια δημοκρατική χώρα και μια ελεύθερη χώρα. Εξήγησα και χτες ότι ακόμα και την κακοπροαίρετη κριτική που φτάνει στα όρια των fake news, γιατί αυτό επικρατεί κατά κύριο λόγο, μπορούμε να την ακούσουμε και να πάρουμε αυτά τα πράγματα που αξίζει να επεξεργαστούμε. Αλλά προσέξτε, μου μιλάτε για μια εποχή που υπήρχε οριζόντιο lockdown, ήταν όλοι κλεισμένοι σπίτι τους. Σωστά. Που πάλι υπήρχε σύσταση για μάσκα. Που πάλι εξηγούσαμε ο κ. Τσιόδρας καθημερινά, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθούν οι πολίτες. Και εδώ πλέον, βγαίνοντας και η κοινωνία σιγά σιγά, ανοίγοντάς την, γιατί σας είπα ότι αυτό γίνεται από τα μέσα Μαΐου, αρχές Ιουνίου, σιγά σιγά και σταδιακά. Δεν έγινε στη μονάδα του χρόνου. Πρέπει να βρούμε τρόπους που να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας. Ένας τρόπος πολύ αποτελεσματικός, και αυτό το λένε οι επιστήμονες, και θα συνεχίσω να τους στηρίζω απερίφραστα και 100% στις συμβουλές τις επιστημονικές τις οποίες δίνουν, είναι ότι η χρήση μάσκας βοηθάει, προστατεύει και τον συνάνθρωπό μας που είναι απέναντί μας, προστατεύει και εμάς. Είναι μόνο η μάσκα, είναι πάρα πολύ βασική η μάσκα. Είναι και η υγιεινή των χεριών. Είναι εδώ που ακουμπά όποιος έχει ακουμπήσει πριν και αν έχουμε καθαρίσει το σημείο. Είναι η προσοχή στην κοινωνική απόσταση, αυτό το 1,5-2 μέτρα, που μπορεί να βοηθήσει να μην μεταδοθεί ο ιός. Αν τα προσέξουμε αυτά τα βασικά πράγματα, έχουμε δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μετά από 15 μέρες, γιατί εποάζει ο ιός στις 14 μέρες, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και όχι δυσκολότερα αποτελέσματα που θα μας αναγκάσουν να πάρουμε ενδεχομένως και άλλα μέτρα. Τα οποία είναι στο τραπέζι. Αν έχουμε αύξηση επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου, φαντάζομαι ότι είναι στο τραπέζι. Μιλάμε για τοπικά lockdown, κύριε Υπουργέ. Για μία ακόμη φορά, ξέρετε, θα σας πω ότι ποτέ δεν προανήγγυλα μέτρα. Γιατί πιστεύω πολύ στους επιστήμονές μας. Υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή. Όπως υπάρχει επιστημονική επιτροπή για τις ΜΕΘ που κατασκευάζουμε, με επικεφαλής την κυρία Κοτανίδου. Όπως υπήρχε επιστημονική επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Μπεχράκη για τον αντικαπνιστικό νόμο. Υπάρχει επιστημονική επιτροπή κορυφαίων λοιμοξιολόγων και εντατικολόγων για το θέμα του κορονοϊού. Αυτοί μελετούν καθημερινά τα δεδομένα. Είναι η κοινή συνισταμένη των απόψεών τους. Υπάρχουν πολλές απόψεις, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει debate. Και αυτό είναι υγιές, αυτό είναι η δημοκρατία μας. Και στο τέλος καταλήγουν να εισηγούνται στην κυβέρνηση ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τα επιδημιολογικά. Αν αυξάνει η επιδημιολογική καμπύλη ή μειώνεται. Ποια είναι τα σκληρά στοιχεία τα οποία έχουμε, δηλαδή πώς είναι στα νοσοκομεία μας, πόσοι δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους, πόσοι είναι διασωληνωμένοι και τι έκταση έχει ο ιός στην κοινότητα, παίρνουν μέτρα. Το 269 μας τρομάζει. Μας προβληματίζει το 269. Και θέλω να πω ότι είναι ένα ακόμα δείγμα του πόσο ύπουλος είναι αυτός ο ιός. Το εξήγησα νωρίτερα στην εκπομπή σας. Είπα ότι αυτή η ηλικία 20 με 40
είναι η ηλικία αυτή η οποία υπερμεταδίδει αυτή την εποχή τον ιό. Γιατί υπάρχει μια υπερκινητικότητα σε αυτές τις ηλικίες, υπάρχει ξεγνιαστιά, υπάρχουν διακοπές και προσπαθούμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, τα social media, την τηλεόραση, τους επιστήμονες, αθλητές, influencers ενδεχομένως, να επικοινωνήσουμε με αυτές τις ηλικίες και να τους εξηγήσουμε ότι πρέπει να προσέξουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους. Υπάρχει περίπτωση να κρύβεται κρούσματα ή να μένουν κρυφά κρούσματα για λόγους οικονομικούς, για να προστατευτεί ένα τουριστικό ή άλλο τουριστικό προορισμό, γιατί και αυτό το λένε, ότι κρύβεται κρούσματα. Ότι... Αλίμονο. Ή ότι λέτε Κυκλάδες, νομός Κυκλάδων, και γιατί δεν λέτε νησί-νησί. Είναι μια νέα κριτική σημερινή αυτή, φρέσκια. Το, ναι, ακριβώς. Το εξήγησε επαρκώς χτες ο κ. Χαρνταγιάς. Η πολιτική προστασία στην Ιχνηλάτηση κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας είναι ο φορέας ο οποίος πρέπει να ανακοινώνει τα κρούσματα και τα ανακοινώνει. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά με νέους επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή στείλαμε την κυρία Κοντοπίδου, που είναι διευθύντρια. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τον κ. Κοτσιόπουλο, στη Θεσσαλονίκη για το ΑΧΕΠΑ και γενικά για την έξαρση του κορονοϊού εκεί, να δει τα νοσοκομεία μας, οι επιτροπές λοιμόξεων να λειτουργήσουν. Το έχουμε κάνει, αν θυμάστε, και πριν το 15 Αύγουστο. Θέλω να πω το εξής και να το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπάρχει αντίληψη από λίγους ότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει, τίποτε δεν μπορεί να βελτιωθεί και ότι τίποτε δεν μπορεί να πάρει καλύτερα και ότι η χώρα δεν μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα. Εμείς αυτό το κακώς εννοούμενο ταμπού ή την αντίληψη, τη σπάσαμε. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση, με ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα 10 χρόνια, τα 10 χρόνια των μνημονίων και των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών. Και ενέπνευσαν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι που εγώ λέω ότι είναι οι άγιοι της διπλανής πόρτας. Είναι οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, είναι το παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό. Δεν ξεχωρίζω κανέναν, είναι τραπεζοκόμοι, είναι καθαρίστριες. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη μάχη. Ζητάω λοιπόν από την κοινωνία και τον κόσμο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που ξαναντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Να μην γεμίσουμε τα